Καλό μεσημέρι. Και πολλά συγχαρητήρια για το χθεσινό διπλό. Τώρα, Ελένη, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Ειλικρινά, αν κάποιος δεν ήξερε, ας πούμε, ότι ποιες οι ομάδες παίζουν, το βλέπε κάποιος τουρίστας που έρθει στην Ελλάδα, θα έλεγε ότι η ομάδα με τα άσπρα είναι μια πολύπειρη ομάδα στις ευρωπαϊκές οργανώσεις που πήγε απλά να καθαρίσει ένα παιχνίδι για 60 λεπτά. Δεν φόρτσαρε ιδιαίτερα και στο τέλος πάτησε λίγο τον γκάζι και φόρτσαρε στο τελευταίο ημίωρο και καθάρισε πολύ εύκολα ένα παιχνίδι. Για όλους εμάς που ξέρουμε ότι η ομάδα ήταν ο Ατρόμητος, έχουμε να λύσουμε μία απορία. Είτε ο Ατρόμητος έχει μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια και μπορεί να διαχειρίζεται πλέον με πολύ μεγάλη ωριμότητα τέτοια παιχνίδια, είτε όντως για μία ώρα αγώνα είσαστε πραγματικά, ίσως είχατε υποτιμήσει τον αντίπαλό σας και φορτσάρατε στο τέλος. Τι από τα δύο συνέβη χθες? Σίγουρα το σημαντικότερο για μένα είναι ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει έμπειρους παίκτες και τα τελευταία χρόνια είμαστε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ο κορμός είμαστε τα τρία τελευταία χρόνια μαζί και είναι πολύ σημαντικό στο να διαχειριστούμε ένα παιχνίδι και ειδικά ευρωπαϊκό. Αλλά εντάξει, σίγουρα μας ευνηδίασε τσαρέγκο, δεν τους περιμέναμε, η αλήθεια είναι τόσο καλούς. Εμείς ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας και δεν ήταν εύκολο να μπούμε από την αρχή στο μάτς. Αλλά η εμπειρία μας, ξαναλέω, φάνηκε στη συνέχεια και μπορέσαμε και πήραμε το παιχνίδι. Ελένη, πόσο σας έχουν βοηθήσει η συνέπεια που δείχνει ο Ατρόμητος τα τελευταία χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αναφέρομαι και στη συνέπεια που δείχνετε ως ισότιμα μεγέθη πλέον απέναντι στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πόσο σας έχει βοηθήσει αυτή η συνέπεια στο να αντιμετωπίσετε ακόμα και δύσκολες στιγμές και να αντιδράτε με καθαρό μυαλό μέσα στο γήπεδο? Γιατί χθες η ομάδα είχε καθαρό μυαλό όταν ισοφαρίστηκε. Εντάξει, όπως το σημαντικό είναι ότι έχει παίχτες εμπειρούς και που έχουν αγωνιστεί σε καλές ομάδες και μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους παιχνίδια και ξέρουμε καλά αυτό που είπα, δηλαδή η ομοιογένεια είναι πολύ σημαντική, ξέρουμε πώς να αντιδράσουμε, ξέρουμε πώς να ανεβάσει ο ένας τον άλλον και πάνω απ' όλα είμαστε ομάδα, αυτό πιστεύω είναι το σημαντικότερο. Και μια ομάδα που νομίζω ότι αρχίσει να στερεύει και σε ελαφρυντικά, γιατί έχετε ανεβάσει οι ίδιοι τόσο πολύ τον πύχη των προσδοκιών από για όλους εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και πλέον δεν αντιμετωπίζουμε τον Ατρόμητο σαν μια μικρομεσαία ομάδα που λέμε εντάξει, μωρέ, θα περάσει τα play-off, αλλά εκεί δεν έχουμε απαιτήσεις. Φέτος νομίζω ότι και από εσάς τους ίδιους, το έχει πει και ο Γιώργος Παράσχος, οι απαιτήσεις για παρουσία στους ομίλους του Europa League είναι πολύ μεγάλες. Σίγουρα ο μεγάλος μας στόχος είναι αυτός, γιατί και τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορώ να πω στις λεπτομέρειες δεν προκριθήκαμε και πιστεύουμε φέτος ότι λίγο τύχη αλλά και την προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια για να μπούμε στους ομίλους θα τα καταφέρουμε. Από εκεί πέρα η ομάδα δείχνει ότι είναι πολύ σοβαρή, πολύ δυνατή και ότι μπορεί να πάει στους ομίλους, γι' αυτό και έχουμε δημιουργήσει τόσες απαιτήσεις. Είστε και μια ομάδα που ουσιαστικά κρατάει και αναλύωτο το κορμό της, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, αυτό είπα. Ναι. Και έχετε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Η ομοιογένεια, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εσύ με την εμπειρία σου το καταλαβαίνεις αυτό. Ναι, και ειδικά όταν έχεις παιχνίδια τόσο νωρίς όπως 30 Ιουλίου ευρωπαϊκά. Είστε μια ομάδα τώρα να είχε 7-8 νέους παίχτες, 5-6 έστω στο εντεκάδο. Πόσο δύσκολο θα ήταν για τον προπονητή να δέσει αυτή την ομάδα και να περάσει την τακτική του σε τόσους καινούριους παίχτες. Εμείς, και θεωρώ ότι είναι το πολύ σωστό, κρατάμε τον ίδιο κορμό τα τελευταία χρόνια και φέρνουμε ένα-δύο παίχτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να ανεβάσουν ακόμα επίπεδο την ομάδα. Σας λείπει και το εύκολο γκολ. Σας λείπει δηλαδή. Σίγουρα, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Και ο Φιλίου Παπαδόπουλου, ο οποίος έβαλε αρκετά γκολ πέρσι, πρέπει να το αναπληρώσουμε αυτό το κενό, είτε από μέσα είτε με κάποιο παίχτη. Αυτό είναι θέμα της διοίκησης και του προπονητή. Αλλά αυτό που είπα, εντάξει, έχουν έρθει παίχτες στην ομάδα. Έρθει και ο Ανδρέας Στάτος. Ναι, βέβαια. Ήταν και όλα στην ομάδα και είναι, εντάξει, έχει πολλή ποιότητα και μπορεί να δώσω κάτι παραπάνω με σοκέφτα. Έχετε μπροστά σας τώρα τον επαναληπτικό απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπες και εσύ, χθες αποδείχθηκε αρκετά επικίνδυνη. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια ομάδα που στον προηγούμενο προκριματικό γύρο είχε χάσει πάλι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της και πήγε και κέρδισε στη Σκανδιναβία. Είναι επικίνδυνη. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει η πρόκληση. Φαντάζομαι ότι εσείς είστε οι πρώτοι που το αναγνωρίζετε αυτό. Καλά, σίγουρα, ναι. Εμείς ξέρουμε ότι τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και στο ποδόσφαιρο μπορούν πολλά να συμβούν. Δεν είναι εύκολο και η αλήθεια είναι, όπως είπα και πριν, δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο δυνατή η ομάδα αυτή.
και μας εξέπληξε. Αλλά αυτό πιστεύω είναι καλό για μας, γιατί θα είμαστε ακόμα πιο συγκεντρωμένοι και πιο, θα παρουσιαστούμε ακόμα πιο δυνατοί. Ελένη, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα και τις εγχώριες υποχρεώσεις, βλέποντας πλέον πώς διαμορφώνεται και το τοπίο των αντιπάλων σας στην Super League, θεωρείς ότι ο Ατρόμητος είναι ικανός να πάει και ένα βήμα παραπέρα του χρόνου στο πρωτάθλημα, ή θα είναι πάλι εκεί στα ίδια επίπεδα που τη σταθερότητα στο Europa League με στόχο το κύπελο, τα γνωστά, μπορεί δηλαδή στο πρωτάθλημα να κάνει και βήμα παραπάνω, μπορεί να τον δεις δηλαδή να είναι η δεύτερη ελληνική ομάδα που θα πάει στα προκριματικά του Champions League? Εντάξει, το σημαντικότερο είναι να μπει στα play-off. Mm-hmm. Οπότε γι' αυτό βάζει το μπήκε το ίδιο με το πέτσι. Μάλιστα. Γιατί από εκεί και πέρα, στο μίνι πρωτάθλημα αυτό, κρίνονται οι θέσεις. Mm-hmm. Όπως έγινε και πέρσι και όπως γίνεται κάθε χρόνο. Mm-hmm. Ο Παναγός βγήκε τέταρτος πέρσι στην κανονική διάρκεια, αλλά πήρε το εισιτήριο της Champions League. Οπότε είναι δύο τελείως διαφορετικά ξεχωριστά βασικά κομμάτια, πιστεύω mm-hmm. εγώ. Μάλιστα. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε δυνατοί όπως πέρσι και να μπούμε στα play-off. Από εκεί και πέρα, εντάξει. Είναι ένα άλλο πρωτάθλημα μικρό, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σωστό. Αλλά ο Ατρόμητος δείχνει τα τελευταία χρόνια ότι είναι στην πεντάδα και το στόχο του τον καταφέρει. Έτσι είναι. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή επιτυχία την ερχόμενη Πέμπτη. Γιατί θα είναι πραγματικά υπέροχο να δούμε αυτή την ομάδα στους ομίλους του Europa League, να περάσετε και την επόμενη και τα play-off. Γιατί πραγματικά το αξίζετε και πραγματικά, γιατί νομίζω ότι θα είναι και η καλύτερη επιβράβευση για όλο το αγωνιστικό πλάνο του Ατρόμητου και τη συνέπεια που δείχνει τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.